Μια πρωτοποριακή μέθοδο που επαναφέρει το χαμόγελο και την ελπίδα στις γυναίκες που για χρόνια προσπαθούν να αποκτήσουν παιδιά, φέρνει η επιστήμη στο Κέντρο Γονιμότητας Κρήτης. Το όπλο στη φαρέτρα των εξειδικευμένων επιστημόνων του κέντρου ονομάζεται αναγεννητική ιατρική και οι εφαρμογές της εστιάζονται στα ίδια τα κύτταρα του οργανισμού, τα οποία χρησιμοποιώντας τα ειδική στη γυναικολογία μπορούν να βελτιώσουν την οθικική λειτουργία, την έμεινο ρύση αλλά και την κολπική ξηρότητα. Χρησιμοποιώντας το πλάσμα αυτό και τα αιμοπετάλια, διεγείρουμε τα βλαστοκύτταρα. Κύτταρα και τα κάνουμε οάρια, το λέω χοντροειδώς αυτό για να γίνω κατανοητός. Δηλαδή δημιουργούνται καινούρια οάρια σε μια γυναίκα η οποία έχει οθικική ή πηγαίνει προς την οθικική ανεπάρκεια, δηλαδή τελειώνουν τα αποθέματα της οαρίων. Στην επιστημονική ημερίδα που διοργάνωσε το Κέντρο Γονιμότητας Κρήτης στο Ρέθυμνο, ο γυναικολόγος και επιστημονικός διευθυντής του κέντρου με μακρά εμπειρία στο αντικείμενο Ματθαίος Φραϊδάκης παρουσίασε τις πρωτοπόρες μεθόδους που προσελκύουν το ενδιαφέρον πολλών γυναικών, κυρίως του εξωτερικού. Είναι τελευταία προσπάθεια, last chance που λένε οι Εγγλέζοι, πριν να χρησιμοποιήσουμε τα οάρια της δότριας. Ο Ματθαίος Φραϊδάκης, δίδοντας πιθανότητες 50% όπως είπε, οι νέες αυτοί μέθοδοι να επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα σε μια γυναίκα, θυμάται με συγκίνηση την περίπτωση Ηρακλειώτισσας, η οποία από εκεί που δυσκολευόταν να αποκτήσει παιδιά, τελικά η ευτυχία στη ζωή της ήταν διπλή. Το 95% των γυναικών που κάνουν αυτήν την επέμβαση είναι από το εξωτερικό. Ελάχιστες είναι, αλλά έτυχε σε Ηρακλειώτισσα και έμεινε έγκυος με δίδυμα, μονοζυγωτικά βέβαια, μόνη της. Πέρα όμως από την αναγεννητική ιατρική στον τομέα της εγκυμοσύνης, το ιατρικό αυτό θαύμα μπορεί να αλλάξει ριζικά τη ζωή μιας γυναίκας σε κάθε επίπεδο, ακόμα και σε μεγαλύτερη ηλικία. Δεν είναι επέμβαση καταρχάς, είναι μια μέθοδος που με μια ελάχιστη αναισθησία, μια μέθη στην ουσία, μπορούμε να επέμβουμε και στις οθήκες και στον κόλπο και να βελτιώσουμε κατά πολύ την κατάσταση της γυναίκας και αυτό δεν το κάνουν μόνο οι γυναίκες για να κάνουν παιδιά. Το κάνουν και γιατί αισθάνονται πολύ καλύτερα μετά. Είναι δηλαδή μια προσφορά, μια ευεξία αισθάνονται οι ίδιες οι γυναίκες. Η επιστημονική ημερίδα διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου.